Πολύ καλησπέρα σα και yeah. επιτέλου φεύγει ο Αύγουστο. Σήμερα 29 του μήνα που γίνεται το βίντεο κατούρισε και λιγάκι, δεν ήταν βροχή αυτό το πράγμα, αλλά έπεσαν λίγες τα και εκείνη τη στιγμή λες και είμαι χωρικό του μεσαίωνα που ανυπομονεί για τα πρωτοβρόγια, για τη σοδιά ή λες και είμαι σε έκσταση θρησκευτική μανίας. Απλά σταμάτησα ό,τι έκανα και κοίταζα τον ουρανό. Έρχεται το φθινόπωρο παιδιά, ανυπομονώ. Έχουμε Fantasy Fest, έχουμε AthensCon, έχουμε όλα τα ωραία. Επιτέλους θα μπορέσω να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ καλά από τέλη Μάη και κοντεύω να σαλέψω. Ε, πιστεύω το φθινόπωρο πως κάθε χρονιά θα είναι πιο παραγωγικό καλοκαίρι. Εξαρτάται από τη χρονιά βέβαια. Κάποια χρονιά έχω και παραγωγικά καλοκαίρια, αλλά το φετινό όπω έχετε καταλάβει και από τα προηγούμενα βίντεο απλά υπέφερα. Αλλά πάμε στα, στα... στα αναγνωστικά. Και θα πούμε και διάφορα πραγματάκια μέσα για το μήνα. Ήταν λοιπόν, νομίζω Φλεβάρης ήταν ο πιο αναγνωστικός μου μήνας φέτος. Ε, ο Αύγουστος τον πάτησε. Θα δούμε με τη βιβλία. Ε, αλλά είναι και λίγο τσιτάκι. Δηλαδή θα εξηγήσω πιο μετά τι εννοώ. Πάμε πρώτα στα δύο λογοτεχνικά. Να φύγουν από τη μέση ας πούμε. Για να μπούμε μετά στα άλλα το τέκνο του Θεού, του Μακάρθι. Ανέβηκε το review σε Fresh Friday. Να δω που θα τα αφήνω τώρα. Θα τα αφήνω εδώ. Και ξεκινώντας τον Echo, είχα πει ότι άμα προλάβω να διαβάσω το στερνό του, θα το κάνω review. Ε, άμα δεν προλά, όταν με τη σειρά που τα πάμε. Αν δεν προλάβω, δεν πειράζει. Ε, μιλώντας όμως για Echo σε αυτά τα βιντεάκια, ε, μου ξύπνησε πάλι την παλιά αγάπη και είπα να το πιάσω φίλο μηδέν διαβάστηκε αλλά θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα έρθει η ώρα του τη συγκεκριμένη Κυριακή αυτά ήταν τα λογοτεχνικά όλα τα υπόλοιπα είναι έρευνες αλλά εδώ μπαίνει το τσιτάκι ας πούμε, που είπα νωρίτερα πως να το πιάσω Λοιπόν, όπως έχω πει πολλές φορές στο κανάλι, για να μην ψάχνω διάφορους προλόγους κτλ, όσο αγαπάω τη συγγραφή και τη λογοτεχνία, τη συγγραφή ας πούμε, γιατί μιλάμε για πάθος, ε, εξίσου ίδιο πάθος έχω και για τη ζωγραφική. Ε, όπως έχω πει... Ε, ένα PhD μου μένει για να γίνω ιστορικός τέχνης και τα δύο πτυχία μου σχετίζονται με το αντικείμενο. Το λατρεύω αυτό το αντικείμενο. Θέλω να πάρω το PhD κάποια στιγμή ακόμα και αν δεν το εξασκήσω μόνο και μόνο για να βγάλω ένα θύσις από μέσα μου. Αλλά και να μην γίνει ποτέ το PhD όλη αυτή την, όλη αυτή την αγάπη και όλο αυτό τον έρωτα που έχουμε την ιστορία της τέχνης. Όσοι έχετε διαβάσει ειδικά Λενόρ αλλά και ψυχοπλάνη, θα καταλάβετε ότι όλη μου τη μυθολογία, το παρακλάδι της ψυχοπλάνης είναι χτισμένο πάνω στην ιστορία της τέχνης. Και η πρωταγωνίστρια φυσικά είναι και ζωγράφος. Οπότε κάηκα λίγο με βιβλία ιστορίας τέχνης, γιατί σκέφτηκα, οκ, okay, έρχεται Σεπτέμβρη, θέλω να γράψω κάτι στον κόσμο της Λενόρ, γιατί όχι, άμα πιάσω και Λενόρ θα είναι μπόμπα. Οπότε για να αρχίζω να μπαίνω σιγά σιγά στο mood, ξεκίνησα χαλαρά, είναι η αλήθεια, αλλά μετά με ρούφηξε. Όπως είδατε όλη τη χρονιά που προηγήθηκε δεν είχα πιάσει κάτι αντίστοιχο. Ε, έγινε η αρχή με ένα βιβλιαράκι, θα σας πω μετά ποιο ήταν και όλας. Και μετά απλά κάηκα όλο το μήνα, διάβαζα μανιωδώ. Αλλά πάμε να τα δούμε. Τα έχω βάλει με χρονολογική σειρά. <laughs> ε, όχι με τη σειρά που διαβαστήκανε, με τη σειρά που ζήσανε αυτοί που διάβασα ας πούμε. Λοιπόν... Da Vinci. Πρέπει να έχω άλλα δύο ή τρία βιβλία διαβάσει για τον Da Vinci. Δεν είναι από του αγαπημένου μου. Πάντα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο debate με τη Λένα. Ε, μέσα από αυτά τα debate, μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια σχεδόν που είμαι με τη Λένα, έχω αρχίσει να τον εκτιμώ. Αλλά για μένα από τα χελωνονιτζάκια, ε, ο αγαπημένος μου θα είναι πάντα ο Μικελάντζελο. Και μιλώντας για Χελγονιτζάκια, Ραφαέλο, πιο συνεπής στις παραγγελίες του από τον Λεωνάρντο και <coughs> διάβασα και... Ναι, σκάλωσα γιατί πιο κάτω έχω άλλο, οκ. Okay. ερωτευμένο Ερωτευμένος, ερωτευμένος, έρωτας ο Đίρερ, τον αγαπάω άπειρα, ε, και τώρα δείχνοντα αυτά τα τρία κάνω μια μικρή παύση και θα, ξανα, και θα συνεχίσουμε στα υπόλοιπα. Ε, αυτή τη σειρά της καθημερινής θέλω να τη συμπληρώσω κυρίως σαν έρευνες είναι ok. Ε, δεν, για μένα γενικά για βιβλία ιστορίας, τέχνης και ειδικά για ζωγραφική που έχω τη λόξα μου η Τάσεν είναι οι καλύτερες εκδόσεις ever. Ε, αλλά με αυτή τη σειρά της καθημερινής έγινε η εισαγωγή μου σε αυτό το κόσμο. είχα πάει μία μέρα στο μοναστηράκι, έψαχνα 20 χρονών. Έψαχνα για κάτι λογοτεχνία τρόμου και βρήκα ένα τευχάκι για αυτόν εδώ τον κύριο που αυτή είναι άλλη μία σειρά τα art books που θέλω να τη συμπληρώσω. Βρήκα ένα βιβλιαράκι της άλλη σειράς για αυτόν τον κύριο και αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν η εισαγωγή μου στον κόσμο της ιστορίας της τέχνης. Ε, για του λόγου του αληθές στο επόμενο εξάμεινο ήταν... Τέλος πάντων, το διάστημα που ξεκίνησα να διαβάζω ή λίγο πριν ή λίγο μετά ε, έκανα και στη σχολή μαθήματα, είχε και η σχολή μου μαθήματα ιστορίας τέχνης. Έχω τρομερή εκτίμηση για την, για την καθηγήτρια που μας έκανε ιστορία τέχνης και πολλές συζητήσεις που είχα μαζί της με έκαναν να αγαπήσω ακόμα περισσότερο το αντικείμενο αλλά δεν θυμάμαι πλέον με διάβγεια αν από αυτήν πυροδοτήθηκα να πάω να αγοράσω το βιβλιαράκι ή αν είναι όντω όπως το θυμάμαι, δηλαδή να πήγα το να το βρήκα και να το αγόρασα γιατί δεν ήμουν κάποιο πιο επιμελής φοιτητέ. Αλλά ναι, με τον Καραβάτζο έγινε εισαγωγή μου σε αυτό το μαγευτικό κόσμο. Έχω πάρα πολλά βιβλία για τον Καραβάτζο. Βαριέμαι τώρα να μετράω πόσα. Αλλά ο Καραβάτζο και ο Ρωσέτη... Ενώ μέσα στα χρόνια βρήκα πάρα πολλούς άλλους που μπορείς να πεις ότι είναι ίσως και καλύτεροι δεν ξέρω με τι κριτήρια ο Καραβάτζο και ο Ρωσέτη πάντα θα είναι οι αγαπημένοι μου οπότε και αυτή τη σειρά θέλω να τη συμπληρώσω που σας έδειξα την Artbooks ε, και αυτό μου έλειπε για κάποιο λόγο. Το βρήκα, το διάβασα και χάρηκα. Τώρα, για αυτό που είπα πιο πριν, ότι η συγκεκριμένα βιβλία είναι τσιτάκια, από την άποψη του ότι μιλάμε... Ότι... Πώς να το θέσω... Είναι έρευνε για πίνακε. Οπότε πάρα πολλέ σελίδε είναι απλά πίνακε ή εικόνε για να καταλάβει τι, τι λένε, δεν μπορείς να έχει απλακείμενο και να σου λέει Google το. Οπότε γι' αυτό μπορεί να. σε, σε κάποια από αυτά κιόλα μπορεί να διάβαζα δύο τη μέρα. Μια μέρα κιόλα διάβασα τρία κιόλα. Ε, αλλά ναι, φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά άμα το αγαπά και το αντικείμενο. Τώρα, αυτό εδώ το βιβλίο, παιδιά, το έψαχνα 15 χρόνια. Το βρήκα και διαβάστηκε και ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν το περίμενα, γιατί δεν ήξερα αυτές τις εκδόσεις. Αλλά ήθελα να το πάρω από 20-21 χρονών. Τότε έπαιρνα, κάτι, κάτι, έπαιρνα βιβλία κυρίως Τάσεν από ένα βιβλιοπωλείο στη Μιτιλίνη που ήταν με το που μπαίνει στην Ερμού στα αριστερά. Είχε πάρα πολλά art books. Ε, αυτό μου είχε μπει στο μάτι, αλλά δεν είχα budget να το πάρω μετά το ξέχναγα και μετά την αποφάσισα να πάω να το πάρω sorry γι' αυτό το είχα αγοράσει και από τότε δεν το είχα ξαναβρει για 14 χρόνια οπότε ήταν χαίρομαι που με αντέμιψε δηλαδή εντάξει δεν ήταν μαπίτσα από την άλλη όμως ε... αυτή τη σειρά έχω, δει... έχω αυτό και άλλα δύο κομμάτια δεν μπορώ να πω ότι με τρέλανε γενικά από ποια άποψη έτσι αν κάποιος δεν πώς να το θέσω αν έχει διαβάσει πολλά πάνω σε ένα αντικείμενο και θα προτείνω και ένα βιβλίο άμα είναι θα το σκεφτώ θα δω ε, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένο το θέμα και ίσως βαριέστε ε, ναι άμα έχεις διαβάσει πάρα πολλά για μια περίοδο και τα λοιπά, είναι αυτό που με τσαντίζει και στα ντοκιμαντέρ και δεν βλέπω ντοκιμαντέρ. Ε, όσο διάβαζα αυτό βιβλίο, έβλεπα ελλείψεις α πούμε. Ήμουν σε φάση, δεν έγινε να μην αναφέρει αυτό. Δεν Που γίνει... αυτό με τσαντίζει βέβαια και στα ντοκιμαντέρ, αλλά το καταλαβαίνω γιατί έχει σε μία μισή ώρα πρέπει να καλύψει ολόκληρα topics. Ε, ναι, δεν με τρέλανε. <coughs> αυτό που με τρέλανε όμω ήταν. Αυτή εδώ η σειρά, παιδιά, δεν ξέρω αν απευθύνεται σε έφηβους ή σε παιδιά ή οτιδήποτε, αλλά είναι μια τρομερή σειρά από τη Modern Times. Έχω βρει μόνο τρία. Δεν ξέρω αν είχε μεταφράσει παραπάνω. Ε, το συγκεκριμένο είναι για το Rembrandt. Αλλά τι γίνεται, έχει μέσα διάφορα ένθετα. Ο, βλέπετε, όπου εδώ όπου είναι, ξέρω εγώ, π.χ. η ε, πράξη ε, θανάτου, παραγγελίες, χάρτες, ε, κάποιο σχέδιό του, όπου σου δίνει μία αίσθηση σαν να έχει στα χέρια σου το original, που είναι έτσι λίγο παραμυθένιο, γιατί εντάξει, φωτοτυπίες είναι, εννοείται, αλλά σου δίνει μια αίσθηση σαν να ταξιδεύεις μέσα στο χρόνο και ειδικά σε αυτά που έχουν γράμματα ή οτιδήποτε και στο τέλος αυτού του βιβλίου πας και βλέπεις τη μετάφραση είναι πραγματικά πολύ wow εμπειρία και δεν ξέρω, άμα έχουν βγει παραπάνω θα τα κυνηγήσω αλλά δεν νομίζω γιατί έβγαινε χρόνια πριν και... Ναι, όπως έχετε καταλάβει και όπως βλέπετε, και όταν θα κάνουμε κάποτε και το Book Self Tour και το Reveal τη βιβλιοθήκη, ε, Όπως αγοράζω λογοτεχνικά βιβλία με τον ίδιο ρυθμό, δια, α, αγοράζω και βιβλία τέχνη. Ε, και αυτό είναι πολύ κακό για την τσέπη μου γιατί τα βιβλία τέχνης δεν είναι και τόσο φτηνά. Ε, αλλά διαβάζονται πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ξέρω ότι και 15 βιβλία να αγοράσω σε ένα χρόνο, λέμε τώρα, και να μην διαβάσω για μήνε μπορεί και τα 15 να φύγουν σε ένα μήνα, ξέρω. Ρέμπραντ και αυτό. Πολύ παλαιοπολείο, παιδιά, να πηγαίνετε σε παλαιοπολείο και πολλά που έχουν βρεθεί, όπως έχω πει, από εδώ και από εκεί, δεν αγαπήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους και βρίσκεις τίποτα διαμαντάκια στην άκρη του δρόμου άμα δεν τα έχουν πάρει οι Ρωμά. Και drawings Preband. Εντάξει, είναι wow αυτό. Και άλλο ένα παρόμοια φύσεω που θα σα δείξω. Και ειδικά σε αυτό είναι αυτό που είπα στην αρχή για το τσιτάκι που είπα. Μισό να το δείξουμε κιόλα. Ναι, εδώ είχε κείμενο έτσι μία σελίδα δύο τρεις τέσσερις πέντε και γεια σου και όλο το άλλο βασίζεται στο art οπότε δεν το παίζω κάποιος ότι διάβασα τόσα σε ένα μήνα αυτό ουσιαστικά το διαβάζει σε ένα τέταρτο και μετά απλά χάνεσαι με το να σελίδες. Σε παρόμοια φάση ήταν και αυτό και ήταν ένα βιβλίο που το έψαχνα πάρα πολύ καιρό. Κάτι αντίστοιχο που όταν το βρήκα χάρηκα. Ρώσικη ζωγραφική που για κάποιο, λίγο, για κάποιο λόγο πάρα πολλά art books βιβλία που είναι χρονικά τέχνης και τα λοιπά ε, αναφέρουν επιγραμματικά τους Ρώσους και είμαι σε φάση ρε φίλε είστε σοβαροί Εντάξει, τον 20ο αιώνα αναφέρονται κάποιοι λίγο πιο... Κοιτάξτε, εδώ έχει αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το βάλω το αυτό. Στον 20ο αιώνα υπήρχαν κάποιοι πιο επιδραστικοί που θα αναφερθούν ε, στη μοντέρνα τέχνη, αλλά μέχρι και το 18ο δεν αναφέρονται και υπάρχουν κάποιοι που κάνουν ε, παπάδες, έτσι, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Λοιπόν, ε, μετά, πρωτού πάμε στα επόμενα. Με είχε πιάσει αυτή η λόξα να διαβάσω πάλι art history και τα λοιπά. Και είχα διαβάσει ένα-δύο βιβλία ε, και μου λέει, λέει να, να πάμε στην πινακοθήκη. Και της λέω, Οκ, okay, wow, μέσα ξέρω εγώ. Είχα να πάω από το 2011 για κάποιο λόγο. <coughs> Γενικά δεν βαριέμαι να σηκώσω το ποπό μου να πάω οπουδήποτε. Αλλά με το που την έριξε την ιδέα τη, είπα ναι, εννοείται ότι θα πάμε. Παιδιά πήγαμε. Γιατί είχα να πάω τόσα χρόνια, γιατί είμαι τόσο βλάκα ώρες ώρες. Δηλαδή είχα να πάω 13 χρόνια και τις λέω, τις είπα ότι πρώτον το ειστήριο είναι εξευτελιστικά φτηνό για αυτό που μου έδωσε. Δεύτερον πρέπει να πηγαίνεις, για... θα ήθελα να πηγαίνω μήνα παρά μήνα ξέρω εγώ και να κάθομαι όσο πιο πολύ γίνεται. Τρίτον, γαλήνεψε η ψυχή μου όσο δε πάει ειδικά με κάτι πίνακες του Γίζη και του Παρθένη κάτσε καλά ξέρω εγώ και τέταρτον ε... δεν, δεν ξέρω παιδιά έχω καιρό να πάθω τέτοιο σοκ και έγινε αυτός ο πρόλογος γιατί διάβασα φεύγοντας, φεύγοντας από το μουσείο ήθελα να διαβάσω κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα οπότε διάβασα και αυτά τα δύο βιβλιαράκια για ελληνική ζωγραφική. Όλα αυτά που βλέπετε είναι αγορασμένα μέσα σε μάκρο ετών, απλά διαβαστήκανε όλα μαζί. Και με έναν πίνακα παιδιά, δεν ξέρω αν θα τον βρω τώρα εδώ πέρα να τον δείξω κιόλα, να έχετε εικόνα. Ε, τον είχα συναντήσει σε αρκετά έτσι βιβλία, αλλά όποτε. και είχα δει πάρα πολλά έτσι reproductions και σε εξώφυλλα βιβλίων και από εδώ και από εκεί και μπου μπου μπου. Και ήμουν σε φάση έλα ρε τώρα, τι είναι αυτός ο πίνακας ξέρω εγώ, γιατί μας πρίζεται έτσι. Μιλάω για το Yandes, Wishbone, <coughs> του Γιζι Αυτός εδώ ο πίνακας. Παιδιά, το... το λέω και πάει να μου κοπεί πάει να με πιάσει κόμπο. <Φυύ> το ήξερα, το ήξερα ότι τα reproductions χάνουν. Οκ. Okay. Και όταν είχα πάει τότε στο μουσείο, το 11 είχε έκθεση για 1700-1800 Γάλλοι ζωγράφοι. Οπότε με τραβήξαν κυρίω αυτά που είχα διαβάσει. Οπότε του Έλληνε τότε δεν είχα εστιάσει τόσο πολύ. Παιδιά, πρέπει να έμεινα μπροστά από αυτόν τον πίνακα για πέντε λεπτά ε, η Λένα με τράβαγε σε κάποια φάση για να φύγω, γιατί είχα κολλήσει. Είχε αδειάσει το κεφάλι μου. Δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. να στο τσάκ για βούρκωμα. Είναι, δεν, κα, καμία εκτύπωση, καμία ρεπρονταξιόν δεν μπορεί να σου δώσει αυτό που μου έδωσε. Ήτανε τόσο. Το πώς φτιάχτηκε ρε παιδί μου, η τεχνική είναι τόσο απλή και τόσο δυνατή που απλά με έστειλε και δεν το περίμενα και εκεί ήταν το σοκ γιατί ήταν ένα πίνακα σε αντίθεση με άλλους που τον είχα δει πάρα πολλές φορές μέσα στα χρόνια και δεν μου βγάζει ποτέ τίποτα και ήμουν σε φάση εντάξει οκ okay, ένα πορτρέτο. Αλλά όταν το είδα εκεί παιδιά εντάξει wow. Um, ναι συνεχίζουμε. Όσου έχετε δει μέχρι στιγμή, του έχω πάει χρονολογικά. Συνεχίζουμε χρονολογικά. Ε, γιατί διαβαστήκανε λίγο χαοτικά μέσα στο μήνα. Πήγαινα από reference σε reference ή δύο-δύο μαζί, ξέρω εγώ, όπω είδαμε για το Rembrandt. Έτσι και τώρα ο επόμενο. Ντεγκά. Τον Ντεγκά σίγουρα τον ξέρετε, πιστεύω, κυρίω για τι μπαλαρίνε του. Υπρεσιονιστή της σχολή του Μονέ. Ε, τσίφτης πολύ, πολύ τραγικό τέλος της ζωής του πολύ θλίψη και αυτό εδώ που δεν είναι στα αγγλικά <laughs> αλλά είναι στην ίδια λογική με αυτό που σας έδειξα του Rembrandt. και από τη στιγμή που δεν είναι στα αγγλικά δεν μπόρεσα να το διαβάσω αλλά είναι heavily ε, γεμάτο με σκίτσα και με γκραβούρε. Πανέμορφο. Πανέμορφο κι αυτό. Money well spent. Γενικά δεν έχω μετανιώσει ποτέ artbook. Και είχα περάσει και μία περίοδο ε, στα... όταν είχα πρωταρχίσει να διαβάζω εκεί 21, 22, όταν είχα αρχίσει να... Έχω πάρει μια βασική ιδέα μέχρι και το 1900 και μετά ήμουνα στον ενθουσιασμό του όποτε θα κατεβαίνω κέντρο, θα παίρνω δύο ή τρία τάσεν, έναν ζωγράφο που μου αρέσει και δύο-τρεις αγνώστους, δύο-τρεις που δεν τους ξέρω καν, έτσι μόνο από εξώφυλλο και από ένα γρήγορο flip-through ας πούμε. Και είχα ε, δει πάρα πολλά έτσι ονόματα που δεν το περίμενα ότι θα μ' αρέσουν και μ' αρέσαν. Sorry για το break. Μετά, <clears throat> Ροντέν Δεν ξέρω γιατί είναι σε αυτή τη σειρά που, λέγω, που λέγεται η σειρά μεγάλη ζωγράφη Απογλυπτική Γενικότερα δεν πολύ σκαμπάζω ε, Δεν είμαι Δεν έχω εντρυφήσει τόσο όσο με τη ζωγραφική Εντάξει Πιστεύω πρέπει να τα δω live αυτά για να κρίνω Αλλά οι πύλες της κόλασης Ήτανε, φαίνεται ότι θα πρέπει να είναι μπομπα και λέει ότι είναι κάπου 6 μέτρα ύψος. Πρέπει να είναι. Wow. Ε, μετά το ροντέν, έπιασα στα καπάκια για το Χαλεπά. Γιατί ήτανε, γεννήθηκε 11 χρόνια μετά από όταν γεννήθηκε ο ροντέν. Ε, εντάξει, πολύ πόνος και εδώ η ζωή του κακομύρι Αλλά πάλι από τα έργα που είχε μέσα, δύο ή τρία ένα άτυρο και ένα άτυρο με τον έρωτα και μια κοιμωμένη και μια α, που ρεμβάζει. Τα άλλα ήταν πολύ σαν προσχέδια, σαν 2D, δεν ξέρω, δεν... Ε, ναι, δεν. από αυτή τη σειρά που και αυτή θέλω να ολοκληρώσω, το artbook. Ο Πικάσο γενικότερα μέχρι και να καταπιαστεί με το κυβισμό, μ' αρέσει. Στο κυβισμό προτιμάω τον Μπρακ, άμα θέλετε να ψάξετε ή άμα γνωρίζετε. Ε, σαν άτομο, δεν τον χωνεύω, το έχω πει και για συγγραφή αυτό, δεν με πειράζει το πώς θα δω το έργο του άλλου, ε, αλλά σαν χαρακτήρας μου είναι αντιπαθής. Ε, αλλά κα... Πολλά έργα του μου αρέσουν. Εκτό από τα κυβιστικά, εκτό από την Κουέρνικα, που μου φαίνεται απλά άσχημο αυτό το πράγμα. Αλλά η γαλάζια και η ροζ περίοδο είναι αντικειμενικά πανέμορφε. Δηλαδή, πολύ συνέστημα, πολύ. πολύ cool. Και αυτό που τα πυροδότησε όλα, κυρίε και κύριοι. Κλίντ. Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Μου πήρε πολύ καιρό να. Πολύ καιρό. Από τα 20 μέχρι τα 25 <laughs> να καταλάβω τη φάση του. Όταν τον κατάλαβα ε, ενθουσιάστηκα. Ε, δεν έχω δει ακόμα ταινία με τον Μάλκοβιτς. Δεν ξέρω αν θα τη δω γενικά με biopics και με τέτοια δεν τρελαίνομαι. Αλλά είναι πανέμορφος, είναι πολύ ιδιαίτερος. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον βάλω στο top 10 μου από αγαπημένους ζωγράφους, αλλά αυτό έκανε το BAM και ακολούθησε τα βιβλία που είδαμε και θα δούμε. Μου έκανε να θέλω να διαβάσω κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Ταλή. Πρέπει να είναι... Είναι το πρώτο βιβλίο που μπαίνει στη συλλογή μου από Νταλή. Ε, και αυτός, μετά από πάρα πολλά debate με τη Λένα, άλλαξε μέσα μου. Ε, δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν μου άρεσε. Κάποια έργα του είναι πανέμορφα, δεν το συζητάμε, αλλά άμα δεις όλο το κόρπους, όλη την πλειοψηφία των έργων του, τα περισσότερα δεν μου αρέσουν. Αλλά επειδή έβλεπα αυτό στη συνεντεύξεις ή στα βιογραφικά, έτσι μου βγάζε μια κεντρικότητα, μια διθενιά. Ε, μετά από πάρα πολλέ συζητήσει με τη Λένα είπα, οκ, okay, ναι, απλά ήταν έτσι η φάση του. Ε, κεντρικός καλλιτέχνης, δηλαδή, τι πιο κλεισέ, ξέρω εγώ. Ε, αλλά, πρέπει να, αλλά, ναι, είναι το πρώτο ή το δεύτερο βιβλίο. Όχι. ό,τι άλλο έχω είναι αναφορές σε άλλα βιβλία, από άλλα βιβλία, κάποια σελίδες. Ε, Νιέχ. 5, 6 σου λιώνει τον εγκέφαλο πανέμορφα, αλλά δεν... Μπέικον, τον αγαπάω, είναι από αυτούς που, όπως είπα πριν, όταν ήμουνα εκεί στην αρχή που είχα ανακαλύψει το τομέα και είχα ενθουσιαστεί, ήταν ένας από αυτούς που είχα πάρει στη τύχη, ε, και από τότε είναι, είναι από του αγαπημένου μου. Από τους αγαπημένους μου. Και αυτό δεν ξέρω αν μπαίνει στο top 10 όπω και ο Κλίντ, αλλά. Ε, το τυπάκι ήταν αλλού, παιδιά, και νομίζω ότι είναι και τρομερά σύγχρονος, δηλαδή σύγχρονος στις θεματικές του και στο ύφος του. Βγάζει μια κατάθλιψη, μια απομόνωση, έναν εγκλισμό, ένα πολύ βάρη περιβάλλον που νομίζω πολύ το βιώνουμε από το 9 και μετά ή οτιδήποτε ή πολλοί της γενιάς μου και από εκείνη την απαράδεκτη σειρά που σας έδειξα πιο πριν αυτό εδώ <coughs> ε, ήταν by the numbers τα, οι αναφορές του ξέρω εγώ οι στάσεις που έκανε μέσα στον 19ο και στον 20ο αιώνα αλλά ναι, ήταν τέλειο από άποψη διαβασμάτων αυτό ο μήνα, παιδιά. Γέμισα πάρα πολύ και ενέργεια και έμπνευση και χαρά και ενθουσιασμό. Η εμπειρία στην πινακοθήκη ήταν πανέμορφη. Και αυτό που μου δίνουν ρε παιδιά τα art books. Γιατί πολλοί είναι, δεν ξέρω ποιοι βλάσφημοι το κάνουν αυτό, τα λένε και, και coffee table books, δεν ξέρω, που απλά τα βάζουν στο τραπεζάκι και δεν τα ξεφυλίζουν ποτέ. Εγώ έχω πει, ότι δεν έχει διαβαστεί, κρύβεται. Οπότε και πέντε σελίδες να έχει μόνο κείμενο... θα διαβαστεί για να μπει στο ράφι. Ε, Αλλά... ειδικά με τις βιογραφίες, παιδιά, είναι τρομερό. Και πολλούς που τους έχω διαβάσει και δύο, τρεις και τέσσερις φορές... Ε, είναι σαν να βλέπω όλη τους τη ζωή σαν ταινία... μέσα στο κεφάλι μου κάθε φορά. Δηλαδή, ειδικά για το Καραβάτζο που έχω διαβάσει πόσες φορές... Ε, το Μικελάντζελο... Κλίντ, είναι, είναι κάποιοι που δεν τους χορταίνω δηλαδή και κάθε έρευνα ε, σου δίνει και ένα διαμαντάκι κάτι ακόμα καινούριο που δεν ήξερες που είναι πολύ interesting αυτό ε, και είναι πολύ ωραίο ε, όταν ξεκλειδώσεις αυτόν τον κόσμο γιατί μπορώ να πω ότι εντάξει μου πήρε και με μανιώδης ανάγνωση μου πήρε δύο-τρία χρόνια να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Δηλαδή από μεσαίωνα μέχρι, μέχρι και τις μέρες μας, όχι μέχρι και τις μέρες μας, μέχρι και τα 80s, 90s, όλο το ιστορικό. Αλλά το ωραίο είναι αυτό ότι όταν καείς με ένα αντικείμενο και γίνονται αναφορές, δεν βλέπεις απλά μία λέξη και λες, α, θα το ψάξω, α, κάτι είναι αυτό. Θα πει, ξέρω εγώ, αυτό του θύμισε τεχνοτροπία από αυτόν και από αυτόν, αλλά ήθελε να κάνει έργα σαν αυτόν. Και όταν έχει διαβάσει για αυτού του τέσσερι, ξέρω εγώ, και δεν χρειάζεται να, να σου έχει συνοδευτική εικόνα, να τον καγκλάρει τίποτα, αλλά του ξέρει, ξέρει για τι πράγμα μιλάνε, νιώθεις λίγο wow, λες, οκ, okay, μιλάω μια άλλη γλώσσα, ξέρω εγώ, ή συνεννοούμαστε, ξέρω εγώ. Αυτό με ενθουσιάζει πλέον που έχω ένα overview πώς είναι, 7 αιώνων ας πούμε. Ναι, αυτά. Πολύ, πολύ θετικά συναισθήματα παιδιά. Ανυπομονώ και για το φθινόπωρο. Ήταν πολύ ωραίος μήνας από διαβασματάκια. Έφτιαξε και λίγο η διάθεση. Ε... Αυτά. Διαβαστήκαν και κάποιοι τραγικοί και κάποιε ανατριχίλε, αλλά αρχή αρχή του μήνα και μετά ένιωσα ότι δεν μπορώ άλλο. Έχω μπουκώσει. Είδα ότι έχω κάνει τα βίντεο, ότι είχα κάνει τα πιο πολλά βίντεο. Οπότε λέω: Καλά, okay, α του λίγο. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Έχω μπει στον Ευρυπίδη και έχω σταματήσει εκεί. Έχω διαβάσει ένα του Ευρυπίδη και τέλο. Ε, ναι. Τα λέμε όμω. Τα. Lizzo!